Πιο δύσκολα από τώρα, αν πούμε ότι είναι σήμερα δύσκολα. Από πλευράς μηχανημάτων, δεν υπήρχαν μηχανήματα. Συγκεκριμένα όταν ξεκινήσαμε με το μαγνητόφωνο του μαγαζιού, ένα Philips παλιό και ένα, από ό,τι έχουμε φωτογραφίες ακόμη, από το μικρόφωνο του μαγνητοφώνου τραγουδούσα. Μπάσο ηλεκτρικό δεν υπήρχε. Ο μπασίστας έπαιζε ένα νοικιασμένο όρθιο μπάσο. Αρμόνια τέτοια δεν υπήρχαν. Ο πιανίστας έπαιζε πιάνο κλασικό. Αυτά τα όρθια στον τοίχο. Ξεκούρδιστο. Μόνο ντραμς υπήρχε. Και το σαξόφωνο που έβαλα μαζί. Αρχίσαν οι πρόβες. Αλλά επειδή ήταν κάτι καινούριο αυτό για εκείνη την εποχή, υπήρχε ένας ενθουσιασμός τότε. Και στον κόσμο και στους μουσικούς. Περισσότερους μουσικούς. Διότι ξεφύγαμε από την τυποποιημένη ορχήστρα, ελαφρά ορχήστρα που λέγαμε, που ήταν πολλά άτομα και παίζανε κατά κάποιο τρόπο σαν ρομπότ τότε η μουσική. Έπρεπε να παίξουν καθημερινά. Αυτό το πράγμα που τους έλεγε ο μαέστρος. Σε εμάς υπήρχε μία περισσότερο ελευθερία και ενθουσιασμός. Μπορούσε ο καθένας, βέβαια κάναμε πρόβες στα κομμάτια, αλλά μπορούσε ο καθένας να προσθέσει αυτό που είχε μέσα στο κεφάλι του. Καλό ήταν, κακό ήταν, απλώς μετά συζητάγαμε αν αυτό το πράγμα πηγαίνει ή δεν πηγαίνει. Μετά τραβήξαμε και περισσότερο νεολαία. Όχι μόνο εμείς, όλα τα συγκροτήματα ήταν περισσότερο για νεολαία, αλλά ερχόντουσαν όλες τις ηλικίες. Και είχαμε μια ποικιλία και δεν υπήρχε αυτό το προγραμματισμένο, το τυποποιημένο πράγμα. Παίζαμε ό,τι μας ερχόταν και την ώρα, ό,τι ζήταγε ο κόσμος, ό,τι τραβιόταν. Μετά αρχίσανε και οι συναυλίες, οι οποίες γινόντουσαν συνήθως απογευματινά και πρωινά Κυριακές. Θυμάμαι πηγαίναμε στο Κίμωνα του Αρέτα, στον Πειραιά. Και υπήρχαν μέρες τις οποίες δεν προλαβαίναμε ούτε να κοιμηθούμε. Παίζαμε κάθε Σάββατο μέχρι 5 η ώρα, 6 η ώρα. Πηγαίναμε σπίτι, ίσα-ίσα κοιμόμασταν καμιά ώρα και φεύγαμε το πρωί για τον Πειραιά. Κάναμε συναυλία στον Πειραιά, γυρίζαμε μετά, κάναμε πρωινό στο Χόμπι. Πηγαίναμε, τρώγαμε το μεσημέρι σπίτι, απογευματινό μετά. Ξαναπηγαίναμε σπίτι, βραδινό, δηλαδή δεν φτάναμε ούτε να αναπνεύσουμε. Θα σας παρουσιάσω τα άτομα, τα πιο βασικά άτομα από τον κούλου των Χάρτας. Πρώτα από εκεί είναι ο Γιώργος ο Κοτρώνης, κιθάρα τραγούδι. Ο Τάξης ο Ελευθερίου, αρμόνιο και πιάνο. Εγώ είμαι ο Λάξης ο Διακογιάννης, σαξόφωνο και τραγούδι. Ο Μιχάλης Τηλιανούδης, ντραμς. Και ο αδερφός μου Όμηρος Διακογιάννης, μπάσο τραγούδι. Καταρχάς όταν ξεκίνησε το γκρουπ γύρω στο 1963 ήταν βέβαια άλλα άτομα τότε, τα οποία οφείλω να τα αναφέρω. Ήτανε ο Γιώργος ο Κιμινάς στο τεμπάσο, ήτανε ο ένας μπασίστας ο οποίος δεν υπάρχει πλέον, σκοτώθηκε συγκεκριμένα πριν ορισμένες μέρες. Μου έρχεται δύσκολο να συζητάω για αυτόν, ήταν ο Εύρης ο Παρίσης. Τα ντραμς είχαμε τον Γιάννη το Φίλντιση και πιάνο είχαμε τον Άγγελο το Σέμπο, ο οποίος τα είχε παρατήσει από τότε και είχε ασχοληθεί με την σύνθεση. Τώρα να θυμηθούμε λιγάκι ορισμένα περιστατικά από αυτά τα χρόνια διακεκομμένα, γιατί το γκρουπ κράτησε περισσότερο από 15 χρόνια. Αναφερθούμε από εκεί που ξεκινήσαμε, από το μέρος στην πλατεία Αμερικής, ένα κλαμπ που λεγόταν Χόμπι, κάτσαμε εκεί 5 χρόνια. Εκεί έγιναν και τα περισσότερα, όπως και στο Vips. Πρωινά, απογευματινά, βραδινά, συναυλίες, όλα τότε έγιναν. Ήταν και περισσότερο, ας πούμε, ζεστή η κατάσταση τότε. Θυμάμαι τότε, επειδή δεν υπήρχαν ακόμα και οι δίσκοι που ερχόντουσαν εδώ, ερχόντουσαν πολύ καθυστερημένα και βάζαμε ραδιόφωνο το αμερικάνικο, ο οποίος βάζε το downbeat, το top. Καινούργια κομμάτια, soul και rock. Της Αμερικής και προσπαθούσαμε να μαγνητοφωνήσουμε από εκεί και να κάτσουμε να τα βγάλουμε. Μέσα στο Vips γίνανε διάφορες καταστάσεις. Γινόντουσαν διαγωνισμός χορού, ο οποίος γινόταν άλλωστο στο πρωινά, άλλωστο απογευματινά. Και είχαμε έπαθλο μια γραβάτα, ένα μπουκάλι κρασί. Και τις γιορτές μάλιστα μπαίνανε και τα μεγάλα, έπαθλα, βάζανε καμιά λίρα. Μετά πήγαμε με τους Χάρλεμ στην Κύπρο, δουλέψαμε εκεί ένα καλοκαίρι, γυρίσαμε στην Αθήνα και πήγαμε στο Vips. Πριν από εμάς ήταν οι Charms.
Είχε κάνει όνομα το Δίψ τότε. Τότε έρχεται και ο Μιχάλης στο γκρουπ. Οι Χάρλεμς τότε ήταν στο φόρτε πραγματικά, ήταν από τα 3-4 καλύτερα γκρουπ της εποχής εκείνης. Με πολλούς φίλους, πολλούς θαυμαστές. Και ήταν και για μας και για μένα ειδικά η ευθύνη μεγάλη. Η μουσική που παίζαμε, είχαμε ξεφύγει πια από το γούλι μπούλι και τα λοιπά, ας πούμε, και παίζαμε λίγο jazz μουσική και τα λοιπά, γιατί ήταν και η ατμόσφαιρα τέτοια που δεν σήκωνε πολύ χτύπημα, ας πούμε, και τα λοιπά. Είχαμε κάποιο διευθυντή ο οποίος απαιτούσε φοβερά σιγανή μουσική. Όταν λέμε σιγά, έμπαινε στο κέντρο και έλεγε, ας πούμε, ότι θέλω να ακούω μαγνητόφωνο την ορχήστρα. Και εμείς αναγκασμένοι, ας πούμε, γιατί ήταν μια πολύ ωραία δουλειά, παίζαμε μαγνητόφωνο. Και θυμάμαι που έπρεπε να παίζω κανονικά όπως οι άλλοι, αλλά επειδή φοβόμουν πρώτη φορά, έπαιζα πολύ σιγά. Την πρώτη φορά που ανέβηκα, Σάββατο βράδυ, γεμάτο το χόμπι, στο φόρτε τότε, οι Χάρλεμς, και στο τέλος βραδιάς μου λέει ο Σιδέρης, αφεντικό, μπράβο παιδί μου, έτσι πρέπει, σιγά λέει, γιατί ο άλλος έπαιζε πολύ δυνατά. Όταν πήγαμε να κάνουμε την ακρόαση για να πάρουμε τη δουλειά στα Αστέρια, ήταν ο διευθυντής εκεί, ας πούμε, ο οποίος μας είπε, συμφωνήσαμε, ξέρω εγώ, τα πάντα, αλλά έπρεπε να κάνουμε και κάποια ακρόαση να δει τη δουλειά μας. Οπότε το πρώτο βράδυ που κάναμε την ακρόαση, κάποιος θαμώνας, μετά που έφαγε και τα λοιπά, ξέρω εγώ, ας πούμε, χόρεψε πολύ ο άνθρωπος και έπαθε συμφόρηση. Οπότε έρχεται ο διευθυντής ξενοδοχείου και λέει, κλείσατε, λέει, κλείσατε. Του λέμε, πώς κλείσατε. Κλείσατε, λέει, επειδή παίζετε, λέει, μέχρι πεθαμό. Γνώρισε κατάστασης πρωτόγνωρες, κατάστασης που τις βλέπαμε μόνο στους κινηματογράφους, δηλαδή ο ενθουσιασμός του κοινού, πώς μας περιβάλλανε με αγάπη, πώς κάνανε για μας, ακριβώς αυτά που βλέπαμε στις ταινίες, ξέρω εγώ, με τους Beatles τότε. Να ζητάνε αυτόγραφα. Υπήρχε γενικά στη νεολαία ένας μεγάλος ενθουσιασμός που δεν υπάρχει τώρα. Τότε δεν μπορούσες να μπεις μέσα στη συναυλία. Ήταν τόσος πολύς ο κόσμος απ' έξω που είχες πρόβλημα πώς θα μπεις μέσα. Και αυτό συγκεκριμένα γινόταν στο άρετα κάτω που έφερνε συγκροτήματα κάθε Κυριακή. Στο κάθε κομμάτι μανζουρλισμός γινόταν. Έβλεπες ο κόσμος μέχρι που ορισμένες κοπέλες κλαίγανε κάτω από την συγκίνηση. Τώρα δεν βλέπω να υπάρχουν αυτά στα σύγχρονα συγκροτήματα. Και δεν νομίζω να φταίνε τα συγκροτήματα, γιατί και ο ενθουσιασμός υπάρχει από την νεολαία και τα μέσα υπάρχουν. Κάπου αλλού είναι το λάθος. Ήταν βέβαια και το κίνημα καινούριο. Το κίνημα αυτό των γκρουπ στην Ελλάδα, το οποίο ήρθε απ' έξω βέβαια. Άργησε κάνα δύο χρόνια για να έρθει στην Ελλάδα, αλλά ήρθε νομίζω με τον ίδιο ενθουσιασμό όπως ήταν και έξω. Δηλαδή η νεολαία βλέπε τα γκρουπ σαν θεούς. Ειδικά η νεολαία, ναι. Σαν θεούς. Μας έβλεπε, δηλαδή νόμιζε ότι είμαστε τα ιδάρματα, το κάτι άλλο. Συγκρίνοντας την εποχή εκείνη με τη σημερινή, κατά κάποιο τρόπο, δεν υπάρχει σήμερα αυτός ο ενθουσιασμός που υπήρχε τότε στα συγκροτήματα. Δεν δουλεύαμε μόνο την ώρα το βράδυ, ας πούμε, στο κέντρο, δουλεύαμε όλη την ημέρα. Και αυτό από ευχαρίστηση παρά από υπευθυνότητα. Πολύ πιο ευχάριστη ήταν η πρόβα που κάναμε και ψάχναμε διαρκώς να βγάζουμε καινούργια κομμάτια. Γιατί ξέραμε ότι με αυτά θα αποθεωθούμε κατά κάποιο τρόπο το βράδυ στο κλαμπ. Το οποίο δεν υπήρχε Σάββατο, Κυριακή, ήταν όλες οι ημέρες ίδιες. Είχε ενθουσιαστεί τόσο πολύ η νεολαία και το κοινό γενικά, που είχαμε κίνηση όπως όλα τα συγκροτήματα, αρκετή για εκείνα τα χρόνια. Δεν υπήρχε πρόβλημα τότε όπως υπάρχει τώρα. Όπως όλα τα γκρουπ, ξέφτισε από ανάγκη. Δηλαδή πλέον όταν πέρασαν τα 10 πρώτα, 11, 12 χρόνια, αρχίσαμε να μην υπάρχουν κλαμπ. Αρχίσαν τα κλαμπ να γίνονται μπουζουξίδικα. Μπήκανε δίσκο στη μέση. Πολλά κλαμπ γίνανε δίσκο. Με λίγα λόγια υπήρχε και το πρόβλημα της δουλειάς. Δεν έβρισκε το γκρουπ και το κάθε γκρουπ την εποχή δουλειά. Γιατί ή δίσκο θα γινόντουσαν ή μπουζουξίδικα. Γύρω στο 1978 ήταν οι καταστάσεις τέτοιες που μας ανάγκασαν να το διαλύσουμε το συγκρότημα και ο καθένας να τραβήξει το δρόμο. Μένοντας μόνο οι αναμνήσεις, οι οποίες νομίζω ότι θα μείνουν για πάντα. This
come on and be my hungry man in me. Do they come to love you? It is nothing to change my